Ανοίγει η αυλιά της προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή για την υπόθεση Νοβάρτης. Με την κατάθεση από τα κόμματα των προσώπων που θα κληθούν για εξέταση, ξεκινάει η διερεύνηση της υπόθεσης με τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, να πρέπει να αποδείξει αν κατά την άσκηση των το καθηκόντων του παρενέβη στο έργο δικαστικών λειτουργών και αν σε συγκεκριμένου δικαστικού, προκειμένου να ασκήσουν διώξει χωρί στοιχεία και να καταστήσουν κατηγορούμενου πολιτικού αντιπάλου προηγούμενων κυβερνήσεων για την υπόθεση Νοβάρτη. Επίση, αναμένεται να καθοριστούν και οι πρώτοι μάρτυρε και οι μερομηνίε κλήση του. Η έρευνα τη Επιτροπή Προκατακτική Εξέταση αφορά στην ηθική αυτούργία στο αδίκημα τη κατάχρηση εξουσία κατά φυσική αυτούργία και άμεση συνέργεια δικαστικών λειτουργών, στην πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματο στην ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντο και παράβαση καθήκοντο και ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση. Σε μια ακόμη προσπάθεια να αποδομήσει όλε τι κατηγορίε που του προσάπτουν σχετικά με μεθοδεύσει στην υπόθεση Σνοβάρτη, ο κ. Παπαγγελόπουλο πέρασε στην αντεπίθεση με συνέντευξή του στον αντένα, υποστηρίζοντα για μια ακόμη φορά ότι κάποιοι τον έχουν στοχοποιήσει εδώ και καιρό. Αυτοί που πυροβολούν ένα στόχο συνέχεια στοχοποιούνται οι ίδιοι. Ο θόρυβο του όπλου και ο κρότο τη λάμψη στοχοποιεί του ίδιου. Ο πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη έκανε ότι ήταν σωστή η δηλωσή του έξω το Μέγαρο Μαξίμου ότι η υπόθεση Νοβάρτη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεω του ελληνικού κράτου. Αν κρίνω από τον ανηλέητο, πρόστιχο και βάρβαρο πόλεμο που δέχομαι το τελευταίο καιρό, μάλλον η δήλωσή μου ήταν σωστή. Ένα από τα αιτήματα του κ. Παπαγγελόπουλου για τη διερεύνηση τη υπόθεση είναι και η κατά την εξέταση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Με τον κύριο Σαμαρά. Την κυρία Ράικου, τον κύριο Αγγελή και όποιον άλλο, αλλά δεν νομίζω να έχει καταθέσει κανεί, πενθυμ... έχει καταθέσει το παραμικρό σε βάρο μου. Να με κοιτάει στα μάτια και να μπορεί να με, να με αντιμετωπίσει. Θέλω να υπενθυμίσω. Ο κύριο Βενιζέλο, ο κύριο Αβραμόπουλο, ο κύριο Τουνάρα, τίποτα για μένα. Εν ώψη και τη έναξη των εργασιών τη Εξεταστική Επιτροπή, θα... τόνισε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του για το καλό τη δικαιοσύνη.